Βρισκόμαστε σχεδόν 7 μήνες μετά την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε με ιδιαίτερη ένταση εδώ τις εργατικές κατοικίες. Ωστόσο όμως η απουσία τόσο της κεντρικής κυβέρνησης όσο και της περιφερειακής και της τοπικής διοίκησης του Δήμου Λαρισαίων είναι πασιφανής. Όλη η προσπάθεια από την απάντηση των νερών μέχρι και την αποκατάσταση των ζημιών είναι υπόθεση ατομικής ευθύνης των ίδιων των κατοίκων, οι οποίοι σημειωτέων ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση με δεδομένο ότι εδώ κατοικεί κόσμος άνεργος, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Εδώ δεν έχουμε ούτε μεσαία ούτε ανώτερα στρώματα της κοινωνίας μας. Βλέπετε ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Το 80% περίπου των 300 διαμερισμάτων των ισογείων στις παλιές και στις καινούργιες εργατικές κατοικίες παραμένουν ακατοίκητα, γιατί αυτές οι αποζημιώσεις ψίχουλα που έδωσαν από 1200 έως 600 σε ένα μέρος σημειωτέων των ισογείων διαμερισμάτων δεν επαρκούν ούτε για τα στοιχειώδη. Επομένως ο κόσμος δεν μπορεί να ξαναγυρίσει. Και έχουν εξαιρεθεί στο σύνολό τους τα 931 υπόγεια, τα οποία ήταν πλημμυρισμένα μέχρι την οροφή και έχουν καταστραφεί όλα τα χρήσιμα είδη που είχαμε αποθηκευμένα εκεί, γιατί θεωρούνται μη κατοικήσιμοι χώροι. Αλλά και το πρόβλημα με τις υποδομές, να σκεφτείτε ότι εδώ δεν πλήθηκαν καν οι δρόμοι. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής όλη την καθαριότητα την έκαναν τα βρόχινα νερά, ό,τι βροχές υπήρχαν μετά από αυτό το χρονικό διάστημα της πλημμύρας. Με πολύ αργούς ρυθμούς γίνονται οι παρεμβάσεις και όποιες υποσχέσεις δόθηκαν ακόμα δεν έχουν εκπληρωθεί. Γι' αυτό η Επιτροπή Αγώνα προχώρησε σε αρκετές κινητοποιήσεις και σε τοπικό εδώ επίπεδο, αλλά και από κοινού με τις άλλες επιτροπές πλημμυροποθών του νομού της Λάρισας, για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, τα δίκαια δηλαδή, και σε σχέση με τις αποζημιώσεις όπου ζητούσαμε 100% για όλη τη ζημιά που υπέστην, αλλά και ταυτόχρονα για να πάρθουν μέτρα για την αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού, με δεδομένο ότι εδώ υπάρχει ένα γάμα που σχηματίζει στον οικισμό, ο Πηνιός ποταμός, όπου εδώ υπήρχε ένα σπάσιμο μεγάλο του αναχώματος, περίπου 64 μέτρων, το οποίο βαζώθηκε προσωρινά. Μια αποκατάσταση οριστική δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει θωράκιση γιατί αυτά τα αναχώματα έχουν κατασκευαστεί εδώ και 70-75 χρόνια. Κανένας ποτέ δεν έλεξε την ανθεκτικότητά τους, τη στατικότητά τους και φυσικά δεν υπάρχουν πρόσθετα έργα για την ενίσχυση αυτών των αναχωμάτων. Από αυτή την άποψη είμαστε διαρκώς εκτεθειμένοι στον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων που μπορεί να συμβούν. Κανένας δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Επομένως λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας να διεκδικούμε και αποζημιώσεις από καταστάσεις αλλά και ταυτόχρονα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που θα ρουκίζουν και εδώ τον οικισμό των εργατικών κατοικιών των παλιών και δίπλα των καινούριων.